Συνεχίζουμε λοιπόν με σχόλια και ειδήσει από την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα στα κεντρικά στούντιο του RTV. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα Ελπή. και ανοιχτά και συ... βεβαίω καθημερινά μα απασχολούν οι αγροτικέ κινητοποιήσει που αφορούν και τη δική μα την περιοχή. Την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, γιατί βεβαίω και μα αφορά και σαν Άρτα και σαν Ήπειρο και σαν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Χθε όμω, γιατί θα σταθούμε εδώ, με, θα δούμε και μετά από την δική μα συνομιλία ένα εκτενέ ρεπορτάζ από την χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέων που σχετίζεται με την, τον οργανισμό λειτουργία, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, τη ΔΕΙΑ. Mm -hmm. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση υπήρξε μια. Όχι απ' μία λογομαχία, μία αντιπαράθεση που δεν ξέρω αν είναι στα όρια του υγιού ε, διαλόγου. Αλλά νομίζω ότι αυτό. Υπάρχει ένα αλλά. Έτσι, αλά. έτσι υπάρχει, υπάρχει πάντα ένα αλλά. Λοιπόν, συνεχίστηκε και χθε. Ναι, συνεχίστηκε και χθε και πλέον α, θεωρώ ότι είναι must το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρτέων. <laughs> δηλαδή ε, μας προκαλεί να το παρακολουθήσουμε. Έχει πλέον. Α, μια ουσία, μια ουσιώδη κατάσταση που πρέπει να, να σε ιντριγκάρει κάτι για να δεις. Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω πλέον στα έδρανα της αντιπολίτευσης με τον πρώην Δήμαρχο τον κύριο Τσιρογιάννη και στα έδρανα ε, του... Έχει όλες τις προϋποθέσεις ε, για να κάτσουμε να το δούμε. Με τον ε. κύριο Σιαφάκα ως νέο Δήμαρχο έχει όλες τις προϋποθέσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για να πάμε λίγο να το αναλύσουμε, δεύτερον, Θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολύ καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξάρτητα από του λεκτικού διαξυφισμού και ορισμένε φορέ το γεγονό ότι ξεφεύγουν μερικοί και δεν τιμούν το Δημοτικό Συμβούλιο με όλα αυτά τα οποία ξεστομίζουν, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που, χωρί να θέλω έτσι να υποβιβάσω του προηγούμενου συνδυασμού και παρατάξει, ε, θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που και η αντιπολίτευση σε εισαγωγικά πιέζει, αναγκάζει οι δύο λέξει ε, την δημοτική αρχή να ε, είναι σε εγρήγορση, να, να, να παρακολουθεί ε, και να μην να, και, και να φιπνίζεται καθημερινά ενώ ο κύριος Τσιρογιάννης, που δεν την είχε αυτή την έντονη ε, αντίδραση στα δημοτικά συμβούλια και δεν είχε έντονη ε, πίεση από την αντιπολίτευση κάποια στιγμή χαλάρωσε πάρα πολύ. Και αυτό είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι και η δική μου διαπίστωση. Τώρα. Κοίτα. Ναι. Όταν υπάρχουν θέματα σοβαρά. Αυτό τη ΔΕΙΑ είναι ένα σοβαρό θέμα. Έτσι. Πολύ, Μπορεί πολύ. να συζητήθηκε την προηγούμενη φορά για άλλου λόγου. Χθε το βράδυ συζητήθηκε για άλλου λόγου από ό,τι παρακολουθήσαμε. Αλλά από εκεί και έπειτα όμω το να υπάρχει και αντιπαράθεση για ένα μη σημαντικό θέμα. Θα μου πει, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι. Υπάρχουν Σαφώς. και θέματα τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασία. Σαφώ. Σαφώς. Και υπάρχουν άλλα τα οποία είναι κυρίαρχα. Mm -hmm. Είναι άποψή μου. Mm -hmm. Είναι δική μου γνώμη. Δεν μπορεί κάποιο να, ε, να το συζητά ένα τέτοιο θέμα για 20 για 30 λεπτά. Mm -hmm. Έτσι. Σαφώ. Έτσι, Με όλα το... τα, τα ντεσού, όπω λέμε μέσα. Έτσι, ναι. Και να, να απευθύνεται ο ένα στον άλλο, να υπάρχουν το διάλογοι. Το δει και παλιότερα ναι. και ελπίζω ότι αυτό σιγά σιγά. Ε, Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα, θα συμβαίνει mm -hmm. να περνάνε όλα τα τακτικά θέματα μέσα σε ένα τέταρτο και το, στο θέμα των ερωτήσεων και των απαντήσεων να έχει εξαντληθεί όχι ώρα, ώρες. Mm -hmm. Οι πολιτικοί που έχουν αφήσει η εποχή λέγανε: Μόλι ανάβει το λαμπάκι τη τηλεόραση, τότε όλοι βγάζουν τον πραγματικό του εαυτό να. μέσα στα έδρανα τη Βουλή των Δημοτικών Συμβουλίων. Και μόλι κλείσει η κάμερα. <laughs> Ξαναείμαστε πάλι όλοι σε. Στο γρήγορο. Στο γρήγορο. Mm -hmm. Λοιπόν. Ε, ΔΕΙΑ Άρτα. Καταρχά να ξεκινήσω από το γεγονό και το έχουμε ξαναπεί ότι η ΔΕΙΑ Άρτα είναι η καλύτερη ΔΕΙΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ήπειρο. Για πολλού και διάφορου λόγου. Και για τον τρόπο λειτουργία τη και για τον τρόπο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, για τον τρόπο παραγωγή τη, για την άντληση χρημάτων από προγράμματα και, 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 και για την αμεσότητα και την που υπάρχει έργο. και την υλοποίηση των έργων. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Είναι δηλαδή το μήλον τη έρηδο για το Δήμο Αρτέων, τον δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη την α, Ευρώπη. Οπότε εδώ. Την η... Σε όλη την Ήπειρο, συγγνώμη. Μακάρι να ήμασταν σε όλη την Ευρώπη. Τι σε, όλη, σε όλη την Ήπειρο. Καταλάβω. Λοιπόν, οπότε λοιπόν εδώ είναι ένα σημαντικό γεγονό αυτό. Τώρα, η τοποθέτηση Προέδρου στη ΔΕΙΑ είναι αυτό το γεγονό που ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρο ΔΕΙΑ είναι ένα δημοτικό σύμβουλο, αλλά δεν είναι όμω ο ίδιο ο Δήμαρχο. Το, το, ε, το εξήγησε πάρα πολλέ φορέ ο κ. Σιαφάκη, δεν θέλω να σταθώ εκεί. Πήγαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε, να δημιουργηθεί τέλο πάντων το διοικητικό συμβούλιο στη ΔΕΙΑ. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια ποσόστοση αντρών και γυναικών. Ακόμα υφίσταται αυτό το γεγονό και είναι νόμο. Ε, η ποσόστοση έχει να κάνει με το πόσε γυναίκε πρέπει να είναι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο και από όλε τι παρατάξει που μετέχουν. Ναι. Εδώ λοιπόν η ποσόστοση δεν τηρήθηκε και από, την, από τη Δημοτική Αρχή, από την παράταξη του κυρίου Σιαφάκα, όμω δεν τηρήθηκε και από την παράταξη του κυρίου Τσιρογιάννη. Ο κύριο Τσιρογιάννης είναι αυτό ο οποίο ξεκίνησε την όλη διαδικασία. Όπω είπε και ο ίδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα παρακολουθήσουμε και πιο κάτω, επικοινώνησε με την αποκεντρωμένη, με τα Υπουργεία, ναι, ναι. με, με, με ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να λυθεί με μια εσωτερική κατάσταση. Καθώς και ο κύριος Τυρογιάννης είναι έμπειρος και πολλά χρόνια δήμαρχος Αρτέων και γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας. Θα μπορούσε με συγκεκριμένε πινελιέ να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ο κύριο Τσιρογιάννη λέει ότι εγώ το είπα, αλλά δεν με άκουσαν και αναγκάστηκα να προχωρήσω σε καταγγελίε και πάει λέγοντα. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. δεύτερο είναι αυτό που είπε και ο κύριο Σιαφάκα. Κύριε Τσιρογιάννη, εμεί θα μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή την ποσόστοση. Πρέπει όμω να το κάνετε και εσεί αυτό. Δηλαδή και ο κύριο Τσιρογιάννης στου δικού του ε, συμβούλου που έχει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει και αυτό να τηρήσει την ποσόστοση. Ο κύριο Κιαφάκα λέει ότι δεν μπορείτε να μα ψέγετε, γιατί εμεί είμαστε η δημοτική αρχή που φέραμε γυναίκε αντιδημάρχου μέσα στο δημαρχείο του Δήμου Αρτέων. Ενώ εσεί, κύριε Τσιρογιάννη, δεν είχατε καμία γυναίκα ούτε εκλεγμένη για να μπορέσετε να τις δώσετε αρμοδιότητες. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας διαξυφισμός. Πήρε το λόγο και ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Καραγιώργος, ο οποίος είπε στον κύριο Τσιρογιάννη ότι εγώ δεν ξέρω γιατί εσείς έχετε θέματα με μένα. Εγώ θα προσπαθήσω να λύσω θέματα που αφορούν με στη ΔΕΙΑ. Όσον αφορά για τις απολύσει που λέει ο κύριος Τσιρογιάννης ανθρώπων που ε, λέει ότι έχουν φύγει ο κύριος Καραγιώργος είπε ότι έληξε η σύμβαση αυτών. Και ότι δεν διώξαμε κανέναν άνθρωπο και ότι πρέπει η ΔΕΗΑ να λειτουργήσει με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Mm. Για να βάλω μια τελεία όσον αφορά αυτόν τον λεκτικό διαξυφισμό και όσον αφορά τη ΔΕΙΑ. είναι ο τελικό παρανομαστή ότι θα υπάρξει ποσόστοση, θα γίνει μια ανακατανομή των συμβούλων στο διοικητικό συμβούλιο για να προχωρήσει η ΔΕΙΑ κανονικά στο έργο τη και ελπίζουμε τα αποτελέσματα να δικαιώσουν και τον κύριο Σιαφάκα περισσότερο για τους αρτινούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν τη ΔΕΙΑ, έτσι, δεν είναι μικρό το ποσό το οποίο πληρώνουν οι πολίτες, η ΔΕΙΑ είναι μια ΑΕ εταιρεία και είναι μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο Αρταίο. Mm. Λοιπόν, όπως είπαμε θα δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο, στο επόμενο mm -hmm. θέμα του Δελτίου μας. Χθε δείξαμε την κοπή τη πρωτοχρονιάτικη πίτα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Καλλινικό και μεταξύ των άλλων ο κύριος Καλήνικος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στα τέλη Ιουνίου. Mm -hmm. ε, μια πολύ σημαντική είδηση, όχι μόνο για την Άρτα, αλλά θεωρώ για την Ήπειρο, γιατί και ο ίδιος ανέφερε πόσα χρόνια και πόσο σπάνιες ε, είναι οι φορές που κάποιος Οικουμενικός Πατριάρχης, νομίζω είπα για τον, τον Αθηναγόρα, ότι είχε έρθει. Το 1960. Ε, ναι. Το 60 ή το. Ναι, ναι, ναι. 60 κάτι. 63. Ναι. Ε, ο Αθηναγόρας είχε έρθει, είπε και ο ίδιο, αν, αν θυμάμαι καλά, είπε. Ε, και τώρα αναμένεται ο Οικουμενικό Πατριάρχη, όχι στην Ήπειρο, στην Άρτα. Ναι. Πολύ είναι, σημαντικό γεγονό. Είναι μεγάλο γεγονό. Βέβαια. Μεγάλο. Είναι μεγάλο γεγονό. Καταρχά να πω ότι δυστυχώ. Ο αγιασμό και οι ευχέ του σεβασμιότατου Μετροπολίτη, του κ. Καρλίνικου, που επιτελεί σημαντικό έργο στην Άρτα, δεν έφτασαν γιατί μετά είχαμε ένα λαλούμ στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτό από τη ΔΕΙΑ. Αμέσω μετά θα, θα πούμε δύο-τρει κουβέντε για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ο κ. Καρλίνικο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον σεβασμιότερο Μετροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης και τον τότε Δήμαρχο τον, και τον νη Δήμαρχο, τον κύριο, τον κύριο Γεωργάκο. Γεωργάκο. Δεν μπόρεσε να πάει κάποιος από εδώ γιατί το ήταν εξήγησε. το μετέχνιο τότε και το εξήγησε και ο να, ίδιο. Ναι, ναι. ε, ήταν η αλλαγή σκητάλης οπότε έκρινε και καλά έκανε ότι έπρεπε να το αφήσει αυτό να περάσει όμως τη δουλειά την έκανε Βέβαια. και πλέον ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Θεωρώ μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθοδοξίας αλλά και της παγκόσμιας σκηνής ε, έρχεται ε, στην περιοχή μας, θα έρθει στην Άρτα, θα έρθει στη Λευκάδα και στην Πρέβεζα. Θα είναι τα τρία τα σημεία αυτά. Όμως για την Άρτα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, και βέβαια. για τον ίδιο τον Πατριάρχη, γιατί έρχεται σε μια περιοχή που εμείς οι ίδιοι δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει πού ζούμε και τι σημαίνει η πάλε ποτέ πρωτεύουσα του δεσποτάτου. Τι σημαίνει η Άρτα, τι σημαίνει η Βυζαντινή της ιστορία, τι σημαίνουν τα απίστευτα και σημαντικά ιστορικά μνημεία τα οποία έχει και δεν έχουμε καταλάβει Βίκη δυστυχώς ακόμα γιατί, γιατί ούτε έχουμε διαπαιδαγωγηθεί για αυτό αλλά και ταυτόχρονα και οι πολιτικές δυνάμεις πολιτιακές της περιοχής δεν το έχουν ιεραρχήσει το γεγονός ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, αλλά μιλάμε για θρησκευτικό τουρισμό και αν δεν υπάρχει το υπόβαθρο Βαγγέλη, κακώς κάνουμε τέτοιε συζητήσεις. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Γιατί Αυτό... φτάσαμε μέχρι τη Ρωσία Σωστό. στο να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Ε... Α, και εδώ ήθελα λίγο να το συνδέσω. Mm -hmm. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη θα ε, σχεδιαστεί ε, με τα εγγένεια της mm -hmm. πλατείας, δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Και ναι. αυτό είναι σημειολογικό. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό Όχι. το γεγονό γεγονός των Σωστό. εγγενείων της πλατείας. Σωστό. Έτσι. Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι όταν έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε μια περιοχή, οι τιμές που πρέπει να γίνουν αρχηγού κράτος και πολύ παραπάνω. Το παραπάνω δεν υπάρχει, αλλά θέλω να, να, να δείξω ότι οι, οι τιμές τιμέ και ο τρόπο με τον οποίο δηλαδή ο Δήμο Αρτέων για να υποδεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη πρέπει να ξεκινήσει αμέσω μετά τη λιτάνευση τη εικόνα τη Αγία Θεοδόρα. Δηλαδή, αμέσω μετά θα πρέπει να οργανωθεί Σωστά. ακόμα και μια οργάνωση, επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. να κάνω και μια πρόταση έτσι εδώ από τον, από τον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του RTV. Να γίνει να συσταθεί μια επιτροπή, να μην χαθούμε με στι επιτροπέ, μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα τρέξει μόνο αυτό το γεγονό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν γίνεται να περιμένουμε τον Πατριάρχη εδώ, έστω και για μια μέρα, έστω και για μια ώρα, πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια και να είμαστε έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη υποδοχή. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ε, είπε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσω μετά, ευλο... παρόλε τι ευλογίε του Σεβασμιωτάτου επικράτησε ένα λαλούμ. Γιατί? Ναι. Ε, έτσι πολύ γρήγορα ακούστηκαν εκφράσεις που δεν συνάδουν με το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Σιαφάκας δεν του άρεσε ο, από έναν αντιδήμαρχο που ακούστηκε να μπει στο χρονοτούλα από τι ιστορίας ο κύριος, μπήκε στο από ιστορίας ο κύριος Τσιρογιάννης, δεν είναι ωραίο να ακούγεται αυτό για έναν δήμαρχο που ήταν 9 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Αρτέων. Από την άλλη όμως υπήρξε και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κολέτσος ο οποίος έκανε κάποιες τοποθετήσεις και κάποιες ερωτήσεις, μην ξεχνώντα ότι ο ίδιος για αυτά που ρωτούσε ήταν υπεύθυνο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να ψέγει την Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι δεν πήρατε το χριστουγεννιάτικο δέντρο από την Φιλοθέη Άρτας, από τις Χαλκιάδες, όταν ο ίδιος επί δικής του αντιδημαρχίας κρεμόταν τα λαμπάκια χρόνια πολλά, καλή χρονιά, επί 7 και 8 χρόνια στους δρόμους της Άρτας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας και θα πρέπει ε, να βλέπουμε τι έχουμε πράξει εμείς ώστε να ζητάμε από τον επόμενο που έρχεται να γίνει καλύτερος από εμά. Δεν ο σημαίνει καλύτερο. ότι δεν έπρεπε να το πει, δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να ε, δηλώσει το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο το είπε. Δεν χρειάζονται ηρωνίες, χρειάζονται τοποθετήσεις σωστές για να μας παίρνει και ο κόσμος. Σοβαρά. Mm -hmm. Και πάμε να κλείσουμε, Βαγγέλη, με τις εκλογές στην ΠΕΔ. Mm -hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον. Τεράστιο. <laughs> <laughs> με πρόλαβες με πρόλαβες. Τεράστιο ενδιαφέρον, mm -hmm. έτσι. Ναι. Ε, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα. Αλλά ακόμη όμως, ξέρεις, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Που σημαίνει ότι και ζημώσεις θα, θα υπάρχουν στο παρασκήνιο και συζητήσεις ε, πιο διευρημένες. Πολύ δε περισσότερο δεν θα μάθουμε μάλλον mm -hmm. και ποιοι ακόμη διεκδικούν και θα μπουν τελικά στην κούρσα αυτή. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα σημαντικό ραντεβού στα Γιάννη, εκτός δεν ξέρω αν έχει αναβληθεί, αλλά δεν νομίζω γιατί μέχρι να μπούμε στο στούντιο μίλησα και μου είπαν ότι είναι ήδη έτοιμοι για να ξεκινήσουν τις συζητήσεις. Να. Δήμαρχοι από ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ήπειρο για να δούνε... Ποιου θα προτείνουν και ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Βολιδοσκοπούν τώρα εκείνοι ή έχουν κατασταλάξει κάτι. Έχουν κατασταλάξει. Α, μάλιστα. Αλλά υπάρχουν όμω και βολιδοσκοπήσει γιατί μέχρι και σήμερα λέγαμε ότι α, είναι ο κύριο Πλιάκο, περιμένουμε να δείτε τι θα κάνει ο κύριο Ντακαλέτσι. Εδώ όμω υπάρχουν διάφορε φωνέ. Ναι. Οπότε το ζητούμενο είναι το εξή. Όταν δημιουργήθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Δήμων. δήμων ε, πρώτο πρόεδρο ήταν ο κύριο Παπαλέξης, πρώην δήμαρχο Αρτέων. Βεβαίω. Από εκεί και έπειτα την α, διοίκηση τη ΠΕΔ την έχουν μικρότερη δήμη. Για κάποιον λόγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε τη διοίκηση της ΠΕΔ να την έχουν μικρή δήμη. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι ικανή η δήμαρχη αυτή. Αλλά δεν γίνεται να είναι εκτός ε, ένα μεγάλο Δήμο όπω είναι τη Άρτα ή τη Πρέβεζα ή των Ιωαννίνων από τη διεκδίκηση. Ενδιαφέρονται όμω αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί θεωρώ, οι δήμαρχοι... Θεωρώ ότι ο κύριο Μπέγκα των Ιωαννίνων α, γλυκοκοιτάζει την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Επιτροπή Δήμων, α, γλυκοκοιτάζει λίγο και το φορέα διαχείριση απορριμμάτων, έστω και αν ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και το είπαμε κι εμεί ότι μπορεί να είναι ένα άνθρωπο δικό του, η κυρία Καλογιάννη, που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, παρότι. Είναι από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα. Γιατί έχουμε Πρωτάθηκε και το ΦΟΤΣΑ. Προτάθηκε ναι. όμω μέσα, ναι. μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ε, πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο κύριο Νίκο Γεωργάκο, εδώ από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, μα επιβεβαίωσε προχθέ σε εσένα Βεβαίως. προσωπικά Βεβαίως. την Παρασκευή Βεβαίως. Ότι, ότι ενδιαφέρομαι και δηλώνω υποψήφιο, το είπε ξεκάθαρα, για το Βεβαίως. Φορέα Διαχείριση Απορριμμάτων, για το Φόνσα. Οπότε φεύγει και αυτό από το κάδρο και ο επόμενο Δήμο, ο οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι ο δεύτερο, όπω είπα, μεγαλύτερο στην Ήπειρο, είναι τη Σάρτα. Εδώ έγκυται στο γεγονό αν ο κύριο Σιαφάκα θεωρεί Φέλη, και ναι, πιστεύει ναι. ο ίδιο ναι. ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιο. Mm -hmm. Οι πληροφορίε μου λένε ότι κοιτάζει να δει αν θα μπορούσε να προταθεί και αν θα μπορούσε να συσπυρώσει ανθρώπου και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και δημάρχου γενικότερα για να δημιουργηθεί ένα πόλο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή με απόλυτη. Θα έλεγα έτσι διασταύρωση πληροφοριών. Αύριο όμως εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θα έχω πλήρη ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα στις εκλογές. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο με ποια άποψη. Να ξεκαθαρίζουν, να εστιάζουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κάπου και να μην αληθωρίζουν. Ναι, σωστό είναι έτσι? αυτό. Ναι. Όχι και οι γιατί, ο και Γιατί ο αληθωρισμό ναι. σημαίνει ότι εγώ δεν θα μπω εκεί, αλλά θα βάλω εγώ ένα δικό μου ή θα. Δηλαδή, είναι και, και αυτό το πράγμα ο αληθορισμός ε, που βέβαια, λες, έτσι. Βέβαια. Οπότε Άρα, λοιπόν εδώ, εστίαση. σιγά σιγά, ξε, 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 εστίαση, εστίαση. ξεσκαρτάρεται. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.